Γραφούν στο ΣΥΓΜΑ οι Big Four. Οι επικεφαλής των τεσσάρων μεγάλων διεθνών ελεκτικών οίκων ξεδιπλώνουν στον έστωρα βασιλείου των χάρτη των χωρών στόχων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Ανοιχτού του οριζοντέ του διατηρεί ο βαρύνουσα σημασία για την κυπριακή οικονομία τομέα των υπηρεσιών. Οι επικεφαλεί των τεσσάρων μεγάλων διεθνών ελεκτικών οίκων απαριθμούν στο σίγμα τη χώρα στόχου προ ενίσχυση του τομέα και στρέφουν την πηξίδα του κυρίω προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα εστιάζει περισσότερο στην προσέλκυση διεθνών οργανισμών, προερχόμενων κυρίω από την Ασία, Ινδία, Κίνα, Αφρική και Μέση Ανατολή, εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική τη θέση ω πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, εν ώψη τη εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρο στοχεύει στην εδραίωση τη ω προορισμό επιλογή για εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και που επιθυμούν να συνεχίσουν να διεξάγουν τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέα ανταποκρίνεται άμεσα στι νέε απαιτήσει και τι μεταβαλλόμενε ανάγκε του ντόπιου επιχειρηματικού κόσμου, των εξωτερικών επενδυτών αλλά και τη τοπική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονό πω διεθνού εμβέλεια κολοσία από Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή και Αμερική έχουν επενδύσει στην Κύπρο, εγκαθιδρύοντα βάση για τι δραστηριότητέ του. Χώρε στόχοι για ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι η Κίνα, το Ισραήλ και οι αραβικέ χώρε. Θεωρούμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία λόγω Brexit παρουσιάζει τάσει φυγή διεθνών επιχειρήσεων, στην Κίνα, η οποία είναι μια μεγάλη αγορά που οι επιχειρήσει τη επιζητούν δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ινδία, όπου και πάλι επιδιώκει επενδύσει στην Ευρώπη, καθώ και στη Ρωσία, στι χώρε τη Μέση Ανατολή και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μεγάλη ενίσχυση στον τομέα των υπηρεσιών έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια και εταιρείε από την Ελλάδα. Παρατηρείται ζήτηση από νέε γεωγραφικά αγορέ όπω η ΙΠΑ, το Ισραήλ, το Καζακστάν, η Γερμανία και το Βέλγιο για διάφορου λόγου συμπεριλαμβανομένου του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου που υπάρχει στην Κύπρο. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για αποφυγή διπλή φορολογία με το Καζακστάν, η πρώτη μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση. Η Κύπρο, στο επισημένων η Big Four, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα. Ανοίγουμε για λίγο παράθυρο στον κόσμο και πάμε στη Συρία, όπου η